Πάμε λοιπόν να μας πεις τι συμβαίνει με τα σχολεία και τους μαθητές. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μόνο στην Αθήνα είναι εκατοντάδες τα σχολεία που είναι κλειστά, που έχουν πάρει αποφάσεις για αύριο, για το συλλαλητήριο που καλεί στην Ενωσική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, που είπατε και πριν, στις 10 η ώρα στα προπήλαια, στο σταθμό Μετρό Πανεπιστήμιο. Είμαστε κινητοποιούμαστε μέρες τώρα σε όλη την Ελλάδα. Όντως. Όπως π.χ. σήμερα η πορεία Θεσσαλονίκη, αν είδατε, και το προηγούμενο διάστημα, σήμερα, χτες, με τις τοπικές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα, σε δημαρχία, σε δευτεροβάθμιες κτλ. Και τέλος πάντων, κλιμάκωσε όλες αυτές τις δράσεις του προηγούμενου διαστήματος είναι το αυριανό συλλαλητήριο. Να μας πεις ποια είναι τα αιτήματα, τι ζητάτε. Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο από όταν είναι στα σχολεία, η καθημερινότητά μας είναι μαθήματα με λήψη καθηγητών, σε αίθουσες κλουβιά με 25 και 30 μαθητές της τάξης, να μπαινοβγαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο ένας πάνω στον άλλο σαν σαρδέλες, για να πάμε σχολείο. Και το μόνο μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά από το άνοιγμα των σχολείων το αυτονόητο, που είναι δηλαδή να μας πει να φοράμε μάσκα. Και που μας έφεραν και μερικά λεξίπτωτα εκεί που τα βάφτισαν μάσκες. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε τα απολύτως λογικά και κατανοητά και απολύτως ρεαλιστικά, που είναι τα εξής. Για πες μας λοιπόν. Να λυθεί αρχικά το ζήτημα με την πολύ ωραία χρήση μάσκας που δυσκολεύει το μάθημα, μικρότερες διδακτικές ώρες με επαρκή διαλύματα κτλ. Γιατί εντάξει, η κατάσταση τάξη δεν παλεύεται. Δεύτερον, μείωση του αριθμού αυτών ανά τάξη, εννοείται. Χαρίτο, εσύ είσαι και από τους τυχερούς, θα μπορούσαμε να πούμε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, γνωρίζω την περιοχή εννοώ. Είσαι σε ένα σχολείο των Βρελισσίων, το οποίο έχει τάξεις οι οποίες, εντάξει, δεν είναι και 10 τετραγωνικά η κάθε τάξη. Θες να μας περιγράψεις λίγο πώς είναι η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε αυτές τις τάξεις των Βρελισσίων, ένα σχολείο των Βορείων Προαστίων, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα σχολεία τα οποία είναι σε κάποιες άλλες περιοχές που μπορεί να μην έχουν καν προάβλιο. Καλά, ναι, εννοείται. Εντάξει, το σχολείο μου ευτυχώς, όπως είπατε, είμαι και από τους τυχερούς. Αν και δεν είναι και όλα τα σχολεία στα Βρελίσσια έτσι. Δηλαδή και το πρώτο λύκειο, γιατί εγώ είμαι στο δεύτερο. Άμα το δείτε, είναι όπως περιγράψατε και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αλλά ακόμα και στο δικό μου σχολείο που λέτε με τις μεγάλες τάξεις, πάλι στο μάθημα, 25 παιδιά είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, πέρα από τις κατευθύνσεις, ξέρω εγώ, μια στο τόσο, στις γενικές παιδείας πάλι σαν με μπουλούκι είμαστε. Δηλαδή, δεν έχει κάποια διαφορά. Μπορεί να μην κάνουμε μάθημα σε κοντέινερ όπως κάνουν στην πλειοψηφία πιθανά των σχολείων, αλλά εντάξει, και στα δικά μας δύσκολα είναι. Στην τάξη σου, πόσα παιδιά είσαστε, μου είπες? Κοιτάξτε, το λιγότερο που είμαστε είναι στην κατεύθυνση που είναι, ξέρω εγώ, 19 παιδιά είμαστε, 20, τη δήμαρχο και υγεία. Φαντάζομαι τώρα στις άλλες κατευθύνσεις περισσότερα. Δηλαδή, στη γενική παιδεία είμαστε εκεί πάνω από 20. Πάνω από 20, μάλιστα. Πώς είναι η. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνετε εδώ και 10 μέρες περίπου. Πώς είναι να κάνεις μάθημα με αυτήν την κατάσταση? Πώς είναι, εντάξει. Τραγικό. Τώρα δεν θα σου πω, το μάθημα με τη μάσκα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα το πόσο εύκολα γίνεται το μάθημα. Εννοείται, και δεν είναι το θέμα η μάσκα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί... Αλλά ναι, εννοείται. Αυτό θα έλειπε. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατάσταση μπροστά μας. Έχουμε την πανδημία. Είναι μία από τις λίγες λύσεις που έχουμε. Στο προάβλιο τις βγάζετε τις μάσκες, στο διάλειμμα? Εντάξει, κοιτάξτε. Με προσοχή τις βγάζουμε, αλλά ακόμα και εκεί. Εντάξει, δύσκολα είναι. Μάλιστα. Για συνέχισε με τα αιτήματα, Χαρίτο, σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, είπαμε τώρα με το πρόβλημα με τις μάσκες και τα διαλύματα, αλλά εντάξει, δεν είναι και το πιο κύριο αυτό, και με τη μείωση των αριθμών των τάξεων, των παιδιών στις τάξεις. Αλλά κύριο τώρα, προσλήψεις καθηγητών, επαρκές προσωπικό καθαριότητας, με ευθύνη του Υπουργείου. Στο σχολείο σου, για να δίνουμε έτσι και παραδείγματα, γιατί είπαμε, είναι και ένα σχολείο των Βορείων Προαστίων, άρα είμαστε στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στο σχολείο σου υπάρχει μόνιμη καθαρίστρια εκεί, που να μπαινοβγαίνει στα διαλύματα, ας πούμε, και να καθαρίζει? Κοιτάξτε, στο σχολείο μας έχουμε, αλλά υπάρχουν, ξέρω εγώ, σχολεία που είναι δύο σχολεία μαζί με μια καθαρίστρια. Μάλιστα. Ή ένα σχολείο με μια καθαρίστρια που δουλεύει τρίωρο. Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα εκεί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, σχολείο μας έχουμε καθαρίστρια και ευτυχώς έχουμε στο δικό μας μόνο μία αποκλειστική, ας πούμε. αλλά... Είστε από τα τυχερά σχολεία. Είμαστε, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά γενικά δεν είμαστε ο κανόνας. Εμείς είμαστε μία εξαίρεση, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Πάντως να πούμε ότι τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη που είχαν την πορεία τους, ήταν μαζική η πορεία από ό,τι είδαμε και στις φωτογραφίες. Ναι, ναι. Και κράτησαν και τα μέτρα ασφαλείας, τις αποστάσεις, τις μάσκες, τα τήρησαν αυτά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό που μένει είναι να μας πεις τι θα κάνετε και εσείς αύριο στην Αθήνα. Κοιτάξτε, εμείς εμπειρία για κινητοποιήσεις με τα μέτρα ασφαλείας έχουμε και από την καραντίνα την προηγούμενη, γιατί το Υπουργείο δεν έπαψε μες την καραντίνα να περνάει μέτρα που μας τσάκησαν το σχολείο ουσιαστικά, και έχουμε εμπειρία και εμείς και οι καθηγητές και οι φοιτητές όλοι, είχαμε κινητοποιηθεί και τότε με μάσκες, με αποστάσεις, αντιπροσωπευτικά κτλ. Γενικά εμπειρία έχουμε και για αύριο, γι' αυτό λέμε ότι θα πάμε με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με αποστάσεις, όλοι θα φοράμε μάσκες κτλ. Όσο μπορούμε να κρατάμε αυτό τις αποστάσεις. Χαρίτο. Όπως για παράδειγμα, θυμάστε τι έγινε την Πρωτομαγιά. Αυτό, αν θυμάστε, ναι, την Πρωτομαγιά. Ωραία, το θυμόμαστε όλοι. Χαρίτο, θέλω να μας πεις πώς νιώθεις, ρε παιδί μου, εσύ είσαι ένας νέος άνθρωπος, έτσι. Ένα παιδί που ξεκινάνε τώρα τα όνειρά σου, φέτος θα δώσεις για τις Πανελλήνιες. Και οι συμμαθητές σου, οι άνθρωποι που μιλάς μαζί τους. Πώς νιώθετε, τι συζητάτε δηλαδή αυτό το χρονικό διάστημα? Εντάξει, εννοείται ότι με συζήτηση παίζει ο κορονοϊός και όλα αυτά που γίνονται. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Ειδικά τις τελευταίες μέρες με τις κινητοποιήσεις και τις εξελίξεις όλες αυτές είναι μεγάλο θέμα, συζητιέται γενικά. Και φυσικά τα μέτρα που δεν πήρε η κυβέρνηση. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα, ένας θυμός από τους μαθητές. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά τα σχολεία που κλείνουν και με την ώρα γίνονται όλο και περισσότερα, όπως είπατε και εσείς πριν, όλο αυτό τον αναβρασμό που υπάρχει. Οι γονείς πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Κοιτάξτε. Αυτό θα έλεγα και πριν που ξεκίνησα να μιλάω για την κινητοποίηση αύριο. Ναι. Την κινητοποίηση δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μαζί, είμαστε ενωμένοι, μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους γονείς μας. Όλοι μαζί είμαστε ενάντια σε αυτό. Γι' αυτό και θα πάμε αύριο εκεί να φωνάξουμε τα συνθήματά μας και φυσικά και απέναντι σε όλους αυτούς τους επιτίδιους, πώς λέγονται, που προσπαθούν να περάσουν αυτό το και να διαστρεβλώσουν τα αιτήματά μας και τα συνθήματά μας και να μας παρουσιάσουν ως αρνητές της μάσκας και δεν ξέρω τι. Εντάξει, η εικόνα, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα είναι ότι, ρε παιδί μου, είναι αυτά τα παιδιά που φωνάζουν γιατί δεν θέλουν να βάλουν μάσκα. Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι φυσικά ρεαλιστικό, γιατί εντάξει, μαθητές είμαστε, τα βλέπουμε τώρα, μπορώ να σας το πω. Κανείς μαθητής στο σχολείο μου τουλάχιστον ή από τα σχολεία που ξέρω και τους μαθητές που ξέρω δεν έχει πει ποτέ πάμε στο σχολείο, δεν θέλω να φοράω μάσκα γιατί ο κορονοϊός είναι ψέματα. Αυτό είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Από ό,τι είδα τώρα τελευταία και μια μάνα που πάνταγε κάτι μάσκες, δεν ξέρω τι. Πάντως αυτό δεν είναι ο κανόνας. Και φυσικά εμείς δεν πρεσβεύουμε αυτό και όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στην κινητοποίησή μας δεν πρεσβεύουν αυτό. Άλλο να προβάλλεις τώρα τους μαθητές που διεκδικούν το δίκαιο, τα αυτονόητα, τα απαραίτητα κτλ. Και άλλο τώρα να πεις εντάξει είναι 5-10 που λένε δεν θέλω τη μάσκα και δεν θέλω να χάσω σχολείο, ας πούμε. Καταλάβατε. Ναι, γιατί υπάρχει έτσι κάθε φορά βέβαια που τα παιδιά διαδηλώνουν για κάτι. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε να βγάλουμε τα ίδια τα παιδιά και να μην μιλάνε μεγάλοι για εσάς. Χαριτό. Αλλά εννοείται, εμείς θέλουμε τα σχολεία μας να λειτουργήσουν σωστά, να λειτουργήσουν σωστά, να είναι ανοιχτά. Όμως, για να γίνει αυτό, χρειάζονται και τα απαραίτητα μέτρα. Και δεν είναι όπως ακούμε από κάποιους ότι η κυβέρνηση και καλά δεν είχε χρόνο, δεν είχε το σωστό προγραμματισμό, τα έκανε τσαπατσούλικα και τελικά έτυχε να φτάσει η κατάσταση εδώ που είναι τώρα. Τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και 6 μήνες. Το Υπουργείο είχε άπλετο χρόνο, ακόμα και με λάθος προγραμματισμό που λένε, να προσλάβει και καθηγητές και προσωπικό καθαριότητας και να λύσει τα κτηριακά προβλήματα και. Ακόμα και τώρα που έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία, έχει δυνατότητα να βρει και κατάλληλους χώρους δημόσιους για να στεγάσουν τμήματα και να επιτευχθούν 15 μαθητές ένα τμήμα. Αλλά εντάξει, ούτε το έκανε, ούτε θα το κάνει. Από την άλλη όμως, λεφτά και πρόγραμμα
για να αγοράσει 16 μαχητικά αεροσκάφη από τη Γαλλία βρήκε. Και μάλιστα κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μετάφραση, όπως έχουμε και στην ανακοίνωσή μας, αυτό είναι 300.000 καθηγητές για ένα χρόνο. Και μετά μας λένε, ξέρω εγώ, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε στάλια, όπως είχαμε και στο σύνθημά μας. Λεφτά για F-16 βρήκαν στο λεπτό και δεν υπάρχει στάλιο, μας λένε για το σχολείο. Μάλιστα. Είναι ένα από τα αυριανά κεντρικά συνθήματα, φαντάζομαι αυτό, ε? Αυτό είναι παλιό, τώρα έχουμε και καινούργια. Για πες ένα από τα αυριανά, για να ξέρουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι. Αν είσαι έτοιμος, βέβαια, ή αν θες να το πεις, γιατί μπορεί να θέλετε να τα εμφανίσετε αύριο. Οπότε να μην... Να είναι έκπληξη. Ναι. Όχι, ένα σύνθημα μας είναι: η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Δώστε λεφτά για την παιδεία, για παράδειγμα. Πολύ απλό και περίληψη των αιτημάτων μας. Μάλιστα. Λοιπόν, για όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν και δεν έχουν πάρθει. Χαρίτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι... Κοιτάξτε, άμα είναι να τελειώσω, ξέρω, με τα αιτήματα, γιατί πέρα από τον κορονοϊό, ναι, δεν είναι μόνο πέρα από τα μέτρα για τον κορονοϊό που δεν πάρθηκαν κτλ. Είναι και άλλα θέματα που έχουμε βάλει και στα αιτήματά μας. Γιατί το προηγούμενο διάστημα και πέρυσι και με στην καραντίνα, η Υπουργός, όπως είπαμε, δεν σταμάτησε να βγάζει μέτρα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε βάλει και για την Τράπεζα Θεμάτων κατάργηση. Γιατί είναι ουσιαστικά κόφτης Τράπεζα Θεμάτων. Μια χρονιά έχει εφαρμοστεί και τώρα με κάτι στατιστικά που είχαμε βγάλει, πόσο 70% έχει κοπεί. Αυτό τώρα, αν εφαρμοστεί, ειδικά στην κατάσταση που μας τώρα, θα τσεκουρωθούμε. Μάλιστα. Και πέρα από αυτό, τώρα και οι κάμερες που υπάρχει σκέψη, ας πούμε, να τις εφαρμόσουν, που έλεγε πέρυσι θα βάλουμε κάμερες στα σχολεία. Μιας και είπατε πριν για τα reality και το Big Brother. Αυτό έχει τελειώσει με τις κάμερες, νομίζω, ή όχι? Δεν ξέρω. Πάντως τώρα ξανάρχεται καραντίνα, ξανάρχονται μαθήματα εξ αποστάσεως. Δεν θα ξανεπανέρθει αυτή η ιδέα. Μη λες ότι ξανάρχεται καραντίνα, γιατί δημιουργείς κλίμα. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, λοιπόν, που μας ακούει, ότι είχαμε μαζί μας τον Χαρίτο Γκυλάκη, ο οποίος είναι μαθητής. Γκυλάκη, ναι. Γκυλάκης, βέβαια. Κρητικός, έτσι. Περίπλοκο. Μαθητής. Κρητικός από τη μάνα. Εντάξει. Μισός κριτικός. Μαθητής τρίτης λυκείου στο δεύτερο Γενικό Λύκειο των Βρελισσίων. Και το σημαντικό είναι ότι είσαι και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών, ναι, της Αθήνας. Άρα υπάρχει και συντονιστικό, γιατί πολλά λέγονται, έτσι, όπως καταλαβαίνω. Εννοείται, υπάρχει συντονιστικό και δυνατό για κάθε χρόνο δυνατότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλείσουμε πάλι, να επενθυμίσουμε άλλη μία και το. Και την κινητοποίηση. Βεβαίως, αύριο, βεβαίως. 10 η ώρα, λοιπόν, το πρωί, αύριο, στα Προπήλαια. Δεν θα είσαστε, όπως είπες και εσύ, μόνο με αυτές. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την παιδεία. Φυσικά και φοιτητές και καθηγητές που έχουν κηρύξει στάση εργασίας και οι γονείς. Όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρίτο. Να είσαι καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και ήταν μεγάλη μας τιμή που ένα νέο παιδί σήμερα που είχε έτσι τα αιτήματά του και μας τα εξήγησε όλα, ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Να είσαι καλά, Χαρίτο. Να είσαι καλά. Γεια. Είμαστε, γεια σας.